Εγώ θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Φίλη. Εδώ και 27 μέρες ένας Τούρκος συναδελφός μας, ο Τουρκού του Καγιά, ο οποίος έχει συλληφθεί και ο Άριος Πάγος αποφάσισε την έκδοσή του και πολλοί κάνουν διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ και 27 μέρες ο Τουρκού του Καγιά είναι σε απεργία πείνας. Πρέπει να το πούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, θα δείξω και την φωτογραφία του. Στο Σύνταγμα υπάρχει ένα περίπτερο από ανθρώπους τουρκικής καταγωγής από όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούν να τον απελευθερώσουν για να μην πάθει ζημιά. Το καθεστώς του Ερντογάν τον έχει ζητήσει μέσω Ιντερπόλ τη σύλληψή του και πρέπει θεωρητικά να τον εκδώσουμε. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα δικά μας και στην επικαιρότητα. Κύριε Φιλή, ανησυχείτε μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την κυβερνητική συνοχή? Δεν ανησυχώ. Την αποχώρηση Λαζαρίδη. Δεν ανησυχώ, διότι υπάρχει κατά την γνώμη μου μια ισχυρή λαϊκή θέληση στήριξης της κυβέρνησης σε μια δύσκολη προσπάθεια που τώρα όμως βλέπουμε ότι αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα. Και αναφέρουμε στην έξοδο της χώρας από τη Δανειακή Σύμβαση και τους καταναγκασμούς, τους σκληρούς καταναγκασμούς τους μνημονιακούς. Δεν λέω ότι πηγαίνουμε από την κόλαση στον παράδεισο, αλλά όμως είναι σαφές ότι έχουμε νέες δυνατότητες ικανοποίησης όριμων λαϊκών αιτημάτων. Άρα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό πρέπει να στηριχτεί και δεν πρέπει να έχουμε περιπέτειες κυβερνητικής αστάθειας. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα της συμφωνία με τα Σκόπια. Και εδώ πιστεύω ότι όλο και πιο πολλοί πολίτες δεν παραγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα που δεν συμφωνεί στην κοινωνία. Η πλειοψηφία, είπε ο κ. Γκουλέκας, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εντάξει, εγώ δεν ψηφίζω, δεν ξέρω, δεν κάνω δημοψηφίσματα κάθε μέρα, ούτε έχω δημοσκοπήσεις. Μιλάω με την αίσθησή μου. Και πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι πολίτες τα τελευταίους μήνες καταλαβαίνουν ότι αυτή η συμφωνία είναι επωφελής και για τη χώρα μας και για τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που απαραίουν και από τις αντιθέσεις μέσα στο κυβερνητικό συνασπισμό, την διαφωνία των ΑΝΕΛ για παράδειγμα. Αλλά αυτές οι δυσκολίες μπορούν να επιληθούν, επαναλαμβάνω, επειδή είναι λαϊκή εντολή να προχωρήσει η κυβέρνηση για να μην έχουμε σε αυτή μάλιστα τη φάση, πολύ περισσότερο, να μην έχουμε κυβερνητική αστάθεια. Επειδή ήσασταν εδώ και τα ακούγατε, η ερώτηση που μας είπε ο κ. Γκουλέκας να σας κάνουμε είναι για τους αγανακτισμένους και είναι για το γεγονός ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Έγινε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι προπυλακίστηκαν, δεν τους άφησαν να μιλήσουν, τους έδιωξαν από χώρους. Θεωρεί ότι δεν έχετε τη λαϊκή εντολή. Δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Ισχύει, υφίσταται αυτό? Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό ο κ. Γκουλέκας. Κυκλοφορούμε στους δρόμους. Μιλάμε και η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική ή με προβληματισμό. Δεν κρύβομαι. Είμαστε νεοτήματα άνθρωποι, βεβαίως. Αλλά όμως δεν είναι αρνητική και δεν είναι πολύ περισσότερο εχθρική. Υπάρχουν ομάδες τραμπούκων, χρυσαυγητών, ακροδεξιών που έχουν εγκατασταθεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία ακροδεξιά. Αλλά υπάρχει όμως ένα κομμάτι σκληρό, ακροδεξιό, το οποίο υπάρχει μέσα στη Δημοκρατία και δυστυχώς το καλύπτει με τον ένα ή άλλο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί δημιουργούν SMS, ανώνυμα, βρυσίδια. Δεν είναι αυτός ο δημοκρατικός πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να έχουμε. Διαφωνίες, ναι. Υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες που λύνουν τις διαφωνίες. Ξαναλέω, η δύναμη της κυβέρνησης είναι η λαϊκή ενίσχυση. Το ένστικτο του απλού πολίτη ότι με αυτή την κυβέρνηση, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, δεν κρύβομαι, πολύ μεγάλες δυσκολίες, μπορεί να βρεθεί. Παρ' όλα αυτά, κύριε Φίλη, ο κόσμος δεν βγήκε στους δρόμους. Παραδόξως ίσως για τα οικονομικά, αλλά για το εθνικό ζήτημα, για το μακεδονικό, έχουν γίνει τόσα συλλαλητήρια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και δεν μπορεί κανείς να τους εντάξει όλους ότι είναι όλοι ακροδεξιοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει μια εγκατεστημένη επί σειρά ετών, επί 30 περίπου χρόνια, μια λανθασμένη αντίληψη. Και ένας φόβος και ένα παράπονο, θα έλεγα. Σου λέει ο άλλος, σε όλα πάμε κακά. Και σε αυτό το ακούω. Δεν πάμε κακά σε αυτό. Εννοώ στο θέμα το μακεδονικό. Η συμφωνία είναι προωθητή για τη χώρα μας. Γιατί? Δεν κοιτάω πίσω τώρα στους μεγαλέξαντρους, που και αυτά έχουν διευκρινιστεί πλήρως με τη συμφωνία, να μην οικειοποιούνται τον πολιτισμό μας οι γείτονες. Κοιτάω μπροστά. Για να βγούμε από την κρίση, θα βγούμε μόνο μέσα από μια ισχυρή προσπάθεια επενδύσεων στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει συνανάπτυξη στα Βαλκάνια. Δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει εδώ για να κλείνει ο δρόμος στα σύνορα. Για να έρθει ο Κινέζος να επενδύσει ή και ο Ρώσος ή και ο Γερμανός
θέλουν να υπάρχει είσοδος από εδώ προς ολόκληρη την Ευρώπη. Τρένα που να περνάνε ακολύτως από τα Σκόπια, το Βελιγράδι και να πηγαίνουν. Η Ευρώπη όμως τώρα τους δείχνει πόρτα. Η Ευρώπη, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία δεν είναι πόρτα. Είναι δικοί τους υπολογισμοί που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά της Ευρώπης. Για την ώρα. Και βεβαίως αυτό δείχνει ένα δράμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Ότι ορισμένες μεγάλου χαρακτήρα στρατηγικές επιλογές δεν μπορεί να τις λάβει η Ευρώπη, διότι υπόκειται στους εσωτερικούς συσχετισμούς και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Το προσφυγικό είναι άλλο δράμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η χώρα μας, επειδή είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης στην περιοχή εδώ και έχει εκ των πραγμάτων ένα οδηγητικό χαρακτήρα, μόνο να κερδίσει έχει. Κύριε φίλε, μισό λεπτό, δώστε μας μια στιγμή να κάνουμε μια παύση εδώ. Γιατί...